Στιγμές αγωνίας έζησαν δύο ηλικιωμένοι στην Ετωλοακαρνανία εξαιτίας φωτιάς που ξέσπασε χθες βράδυ σε 4 σπίτια. Η πυροσβεστική κατάφερε και απεγκλώβησε τους ηλικιωμένους, όπως θα μας πει και ο Νίκος Γιαπρακάς. Νίκο. Πραγματικά απίστευτες στιγμές αγωνίας έζησαν χθες οι δύο ηλικιωμένοι που βρίσκονταν μέσα στα σπίτια τα οποία παραδόθηκαν στις φλόγες χθες. Λίγα λεπτά πριν τις 10 το βράδυ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, Ματίνα, η φωτιά ξεκίνησε από κάποιο τζάκι, από το ένα σπίτι και στην συνέχεια μέσω της στέγης μεταδόθηκε και στα υπόλοιπα σπίτια τα οποία βρισκόταν το ένα δίπλα στο άλλο. Έτσι λοιπόν αμέσως σήμανε συναγερμό στην πυροσβεστική υπηρεσία του Μεσολογγίου, όπου άμεσα έφτασαν στο σημείο 6 οχήματα με 15 άνδρες. Βλέποντας όμως το πόσο δύσκολη ήταν η κατάσταση και το πόσο είχε εξαπλωθεί η πυρκαγιά και στα υπόλοιπα σπίτια, ζητήθηκαν ενισχύσεις προκειμένου να μπορέσουν να φέρουν εις πέρα στο έργο τους. Πρώτο τους μέλημα ήταν να δουν αν υπήρχαν μέσα στα σπίτια εγκλωβισμένοι. Εντοπίστηκαν λοιπόν οι δύο ηλικιωμένοι, οι οποίοι εξαιτίας των καπνών που υπήρχαν στο εσωτερικό των σπιτιών είχαν κάποια αναπνευστικά προβλήματα. Με γρήγορες κινήσεις και με ασφάλεια οι πυροσβέστες κατάφεραν να τους απεγκλωβίσουν και το ευτυχές είναι ότι δεν χρειάστηκε καν οι άνθρωποι αυτοί να μεταφερθούν σε νοσοκομείο προκειμένου να τους παρασκευθεί κάποια πρώτη βοήθεια. Ήταν καλά στην υγεία τους. Αμέσως μετά οι πυροσβέστες έδωσαν όλη την δύναμή τους προκειμένου να κατασβέσουν την πυρκαγιά. Δυστυχώς όμως οι φλόγες ήταν πολύ μεγάλης έντασης με αποτέλεσμα τα σπίτια αυτά να υποστούν καταστροφές πολλών χιλιάδων ευρώ. Τέλος καλό, όλα καλά τουλάχιστον για τους ηλικιωμένους. Νίκο Γιαπρακά, να σε ευχαριστήσω πολύ.